Κύπρος η χώρα που γίνονται όλα, κι εσύ κοιτάζεις και στέκεις προσοχή. Σε διατάζουν και σου φωνάζουν, κι εσύ Κύπρε πρώτος στην γραμμή. Και τα παιδιά σου, τα χρυσοψαρά σου, στέκουν και χάσκουν κι όλο απορούν. Στα ψέματά σου, στα σκανδαλά σου, κλείνουν το μάτι κι αυτά χαμογελούν. Κύπρος της μάσας λοιπόν και των κυρίων των βουλευτών, των μέσων των έξω τρελών, του φάτε να φάμε και παίξε πελών. Και παίξε πελών. Είχα τα κόλπα, εγώ μου τα όπλα, να παρελάβνεις να σε κοιτούν. Κι καχαρίες με ιστορίες σε μια γωνία χαραδοκούν. Κύπρος η χώρα που γίνονται όλα, φάτε να φάμε, δε μας θωρούν. Σουβλά σουβλάκια και παϊδάκια, τα παντελόνια δεν σε φορούν. Σαμπαραραμπα ταν, σαγκαρατούμπα παμ, σαμποπαραμπα τα ταν τα κατσατούμ. Σαμπαραραμπα παμ, ηλαραραμπα τσαν, ετσούμπα ταν τα ρατσατούγκα ταν. Έλα ρε μάμπο, θέλω να σεβαστείς, έκατσες και όλα τα χάνω στο πάνω μαντζερία σας. Άτε ρε. Ναι, ναι, αρουραία, έρθιτη. Κατάλαβα. Σας είστε τσακωμένοι, α. Εμιλιέστε. Δεν επιβιώσατε τη συμβίωση, ε, ναι. Τσακώνεστε τώρα για μια γκόμενα. Για μια γυναίκα, να πω. Ρε, μα δεν καταλαβαίνετε ότι οι γενέτσες θα γνωρίσετε πολλές. Φίλους, ρε, φίλους σπάνια γνωρίζεις. Φέρτε τα μίλια σας, ρε κοπέλουθηκε. Τόσε φίλος, κουφί τριζεφάλι, μόνοι, κουφί. Έκαμε ότι είπαμε να καρφώσεις τον κουζό. Εντάξει ρε Ρολάντο, αν δεν το μάθαινε που τον Ανδρέου, που κάποιον πουλάκι θα το μάθαινε ο κουζός. Κύριε Ασκάμα, το κατάλαβες ότι ο τύπος να με θέλει την κόρη του κύριο διοικητή για να κάνω περνά στο στράτο. Μόλις απολυθούμε, εγώ θα δώσω ότι υπογράφω με κότσια γράμμα θέμα, ότι θα έχεις απολύσει. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ αυτόν το πράγμα υποψιάζω. Εσύ κύριε Ασκάμα, που ξέρεις να μου νιώθω εγώ το ρεμάσιασαι. Επίμαζε ρε, να μάθουμε. Εντάξει κύριε Ασκάμα, απλώς έχουμε σχέση με εμάς, αλλά και με περλαμμένος πάνω, ας πούμε. Είδες κύριε Ασκάμα, είδες που θα λύγει. Ενώ εσύ ρε Ανδρέου είσαι πολλά ερωτευμένος με τον την... Εντά μου τη λάζεις. Ραφαέλ Λαγκαρά. Ρολάντο, με έρκεψες πάλι να σαχτούμε, να. Και όσες μέρες να είστε στο πειθαρχείο, να πέφτουμε στο κρατάνι και θέλω να πες κανένας μια γούντα. Προσοχή, ψηλόψαρα! Μετάβολη! Μετάβολη! Μετάβολη του κοιόζα! Ο γιος σου, κυρία Λαού, είναι ψέμα. Το ερώτησα. Ρε, έχεις σχέσεις με την κόρη μου και μου λέει όχι, είμαστε απλώς φίλοι. Μα τι θέλεις να κάνει το μωρό, κύριε Κούζο μας. Να μου πείτε την αλήθεια, κύριε Λαού, να με σεβαστεί. Ναι, να σας έλεγε την αλήθεια, θα επάθαινε ότι έπαθε τώρα που τον στείλετε πειθαρχείο. Κύριε Λαού, είμαι πατέρας εγώ. Είμαι πατέρας και δεν ανέχομαι αυτές τις ψευκές. Καταλάβες, και δεν θα έχω εγώ η κόρη μου να έχει σχέσεις με έναν ανώριμον και μαμόθρεφτο. Α, όχι, δεν σας επιτρέπω. Ο Ρολαντίνος μου είναι πολύ όριμος για την ηλικία του. Και κάτι άλλο, εμένα είναι λεβέντης, είναι όμορφος, ενώ η κόρη σας. Να που θέλει να πει για την κόρη μου, είναι άσχημη η κόρη μου. Όχι, όχι άσχημη, αλλά τέλος πάντων δεν είναι έτσι κούκλα, όπως κούκλος είναι ο Ρολαντίνος. Α, ώστε πέφτεις αλλή. Η άμα σας τη δω εγώ για νύφη, μεν την παρέλει. Όχι, μα δεν θέλουμε για νύφη. Ούτε εγώ θέλω τον μαμόθρευτο τον γιο σας για γαμπρό μου. Ορίστε. Πολύ ωραία. Βλέπετε ότι συμφωνούμε και σε κάτι. Ούστε είσαι εδώ, κύριε Μαρούλα, και κρυφακούησα. Έπρεπε να το καταλάβουμε. Μαρούλα μου, σε ψάχναμε σε όλη τη μονάδα. Και γιατί με ψάχνετε, επιθυμίσετε με. Μην κάνεστε ανήξεροι. Γιατί μας κάρφωσε στον κύριο Κούζο ότι πήγαμε να κάνουμε διαφημιστικό. Σας κάρφωσα. Εγώ απλώς ενημέρωσα τον διοικητή μου. Δεν σας ζητιάξει, πάμε στην τηλεόραση και φοηθεί. Και γιατί να φοηθεί. Sorry, κορούδες, αλλά οι φάτσες σας έγκαμνουν για τηλεόραση. Α, κατάλαβα. Σε πείραξε που ο κύριος λαός προτίμησε εμάς, Μαρούλα μου. Όχι, με πείραξε καθόλου. Και αν θέλετε να ξέρετε, όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως έκαμα μου πρόταση να λάβω μέρος μες στο διαφημιστικό τους πρόγραμμα, αλλά εγώ αρνήθηκα. Ναι, εντάξει, Μαρούλα μου. Κανεί λαφαζανιές. Είμαστε μεταξύ μας τώρα, ναι. Ευτυχώς που ήταν ο ταξίαρχος και γλιτώσαμε. Αφού το να κλειδώσετε, να απογυρεύετε τώρα και συζητάτε το. Το συζητάμε για να μην ξαναεπαναληφθεί, Μαρούλα μου. Οκ, κορούες, οκ. Άντε.
Άντε, είναι ώρα μας. Έχουμε και δουλειές. Πιένετε. Α, ναι. Sorry που σε διακόψαμε. Συνέχισε να κρυφακούει. Συνέχισε. Κόρη μου, να με σε άκουσε ο κουζός. Μέσα με την κυρία Λαγού και τσακώνονται. Τσακώνονται. Πάμε να ακούσουμε κι εμείς. Μάρτι, κάτι έχει οδόδι και εντρώει. Μπορεί να έχει ψυχολογικά ρε κουτού για να πάρει στον κουνί να εξετάσει. Έχει χιούμορ τώρα ρε Μάρτι εδώ. Όχι ρε φίλε, μα εγώ να σου κάνω χιούμορ, απλά από ό,τι ξέρω ότι τα χτινά έχουν ψυχολογικά και να αποκτήσω κι εγώ ψυχολογικά άμα μάγεις να καθαρίζω μόνος μου τις πατάτες και να ασχολείσαι με τον Σίλλο. Σίλλο. Ο Σίλλος έχει όνομα ρε Μάρτι, λαόν τον Τόδι. Έτσι εξακούσες να πεις Σίλλο, τον Σίλλο μου θα σε γενετρήσω. Εντάξει, κουτούκια μου, δηλαδή εσύ να ασχολείσαι με τον Τόντι σου ναι. Και εγώ όπως το μαβούλι να καθαρίσω τις πατάτες, ε, ναι. Έχεις πρόβλημα? Α, κανένα πρόβλημα. Απλά που να πάω το πω του κουζού, δώσ' το απάντηση. Ή, ναι, και να σε βάλω μέσα στην κατσαρόλα με τις πατάτες, να τους κάνεις παρέα. Έχουμε. Αστούι. Γιασκά, να βακούμε γύρω στους τραπέδα, πάμε πολλούς, α. Ναι, πολλούς γύρους. Μέχρι να χαζώσει ο καθαρός αέρας να λειτουργήσει ο εγκέφαλος. Τότε να λειτουργήσει ο εγκέφαλος μας. Πιμπαγωνιά, σταμάτησε να λειτουργά. Ρε Σπλίνη, για να σταματήσει ο εγκέφαλος σου πράγει σε εγκέφαλο, ρε Σπλίνη. Κυρία Σκά, εγώ είσαι τον προγαλή με, α. Ρε, να σιωπήσετε. Βαρέθηκα ρε, σας ακούω να τσακώνεστε. Επόνησε και λέμε. Εστί με πειραρχείο, καλό, κυρία Σκά. Να είμαστε τριπειραρχείο. Διότι είμαι ο οδηγητής να σας αφήσω ελεύθερους. Μετά από παρέμβαση του ταξιάρχου. Ωστε έτσι, κύριε Ρολάντο. Εβάλαμε μέσο. Ναι, κυρία Σκά, βάλαμε μέσο γιατί ήταν άδικο. Εντάξει, άδικο. Α. Τους ζυγούς λύσατε, καλό, είσαστε ελεύθεροι. Κι άλλη φορά να με τσακώνεστε να με σας ξακλείσω στο πειθαρχείο, να. Άντε, φύγετε. Φύγετε. Άω μου τα μέσα, εσύ. Κύριε Κούζο μας, πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς ανήκουμε σε μια άλλη τάξη της κοινωνίας και ο Ρολάντας μου πρέπει να πάρει μια κορούδα της δικής του της τάξης. Έτσι, α. Βέβαια. Αφού δεν τερκάζουμε, δεν συμπεθερκάζουμε. Συμφωνούμε. Ωραία. Να πείτε του γιου σας να τραβήσει ασέρκα του πίσω από την κόρη μου, γιατί θα το ακόψω. Βεβαίως, θα του πω. Αλλά κι εσείς... Να πείτε στην κοπέλα να σταματήσει να του τηλέφωνα. Διότι τον ενοχλεί, κύριε Κούζο. Αφού τον ενοχλεί, γιατί το απαντά, κυρία Λαού. Από ευγένεια, για να μην την προσβάλλει, κύριε Κούζο. Α, έτσι, α. Προέκυψε μας και ευαίσθητος ο Καζανόβας. Το μαμόθρευτο. Άντε να μην πω κι άλλα. Σας παρακαλώ. Εάν είναι η Μαρίνα τούτη, δεν θέλεις το μάτι. Αφού της είπα, Μαρίνα μου δεν ενδιαφέρον για σένα. Γιατί με πιάνει τηλέφωνο τώρα. Όχι, άφηνα. Έλα ρε, μάμου. Γεια σκα. Ρε, είμαι πολλά απελπισμένο, ρε. Μάμπα μου, εγώ είπα σου το λεβέντι μου. Δεν θα αντέξεις μακριά μου. Εσύ πάλι επέμενες να πάεις στο γεφ, να κάνεις τον ωραίο. Έσκα, έχει άλλο πράγμα ρε που είμαι αχωμένο ρε. Έκαμε μια πελάρα ρε. Μια πελάρα ρε, λάλε να δούμε. Ακούει κανένας άλλος ρε. Όχι ρε, είμαι μόνος μου μέσα στο ψόφο ρε, λάλε και πάγωσε. Ρε, ο λαός θέλε να κάνει ένα σκάνδαλο ρε τώρα που έρχονται εκλογές, καταλάβες, για να τραβήσει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Και ακούεις, είπα του να του σύρω μια από τις χειροβομβίδες που... τις παλιές, τις χαλασμένες ρε, που έχω. Ποιες χαλασμένες, έχουμε χαλασμένες. Ρε, ένα θυμάσαι τότε ρε που κάναμε άσκηση με τις χειροβομβίδες, τσίμισες ήταν χαλασμένες, δεν έκανα εκπλησοκρότηση. Α, ναι, θυμούμαι, αλλά... Λάλε παρακάτω, γιατί άρχεψα και ψηλιάζουμε τι πάει να μου πεις. Εσύ να τη χειρομοποιήσεις σπίτι του, όπως συμφωνήσαμε με τον κύριο λαό και έκπισε, κρότησε ρε. Επαμπώ, μα καταλαβαίνεις τι λαλείς. Φίλε, εσκότωσες τον. Είσαι δολοφόνος, εσκότωσες. Ου, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια. Καλά ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ανακατεύονται μέσα στη ζωή τα παιδιά μου. Γιατί το κάνουν, ρε παιδί μου. Πάνε οι μόνοι τους που κάνουν. Όταν θέλει μη φύγει ο γαμπρός, μου ζυνάζει πεθερά και πεθερός. Μπράβο ρε Μαρούλα, έτσι είναι. Πάντως δεν μπορώ να καταλάβω, αφού τα παιδιά είναι ενήλικες, γιατί δεν τους αφήνουν να χαρούν τον έρωτά τους.
Τώρα έρωταν τους μάνα μου, εφήμισες μου τον αντρικό μου τώρα. Κορούει να βάλουμε ράδιο, έτσι να ακούσουμε κανέναν ερωτικό τραγούδι. Άτε ρε Μαρούλα, να αλλάξει λένε η διάθεσή μας. Να ξεχάσεις να μ' αγαπάς κι όταν το χρόνο σου σκορπά. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματος μας για μια έκτακτη είδηση. Διεξάχθηκε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του τέως ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Λαού. Άγνωστος έριξε χειροπομβίδα στο εσωτερικό του σπιτιού του. Ο τέως βουλευτής διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Άγνωστη παραμένει ακόμα η κατάσταση της υγείας του. Περισσότερες πληροφορίες σε λίγο. Ακούσετε τι είπε το ράδιο? Ποιος πάλι άνθρωπος το κάνει αυτό? Ποιος το έριξε χειροπομβίδα? Εγώ πέλης. Ένα απλό μάνα μου. Αγιά μου, δεν μπορώ, τρέμω. Ο άνθρωπος είναι πολιτικός. Τώρα βάλει υποψηφιότητα να ξαναυκεί βουλευτής. Και κάποιοι δεν θέλουν να ξαναεπανεκλέγει. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Μου. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να ενημερώσουμε τον κύριο Κούσο για την κυρία Λαού. Α, εγώ δεν μπορώ, αποκλείεται. Είμαι σε κατάσταση σοκ, πραγματικά δεν μπορώ. Ούτε εγώ μπορώ να έρθω, ούτε να τους πω. Εντάξει, εντάξει, κορούες, εντάξει, και περίμενα να πάτε. Πάντα εγώ να πάω να πάρω κακά μαντάτα. Αλλά τώρα, αφήστε με να ηρεμήσω λίγο. Τα πάω, εμάνα μου τρέμω, λοιπόν. Αμάνα μου κακό. Είμαι στον παράδεισο. Είσαι ο Άγιος Πέτρος. Ησυχάστε, είμαι γιατρός. Α, δηλαδή είμαι ζωντανός. Ευτυχώς δεν πάθατε μεγάλη ζημιά. Μόνο τα πόδια σας τραυματιστήκαν λίγο. Το πόδι μου. Το πόδι μου. Γιατρέ, σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια. Είμαι δυνατός, θα το αντέξω. Θα ξαναπερπατήσω. Βεβαίως, είναι μικροτραύματα. Ευτυχώς φανήκατε πολύ τυχερός. Ναι, ναι. Μέσα στην ατυχία μου φάνηκα τυχερός. Για όλη αυτή τη νόσο καταπέλνωσε ο Πάμπος. Ποιος Πάμπος? Ποιος Πάμπος? Μόλις είπατε Πάμπος. Άσε με εμένα, γιατρέ μου, εγώ μέσα στη ζαλάδα μου και με το χτύο αντορά, λαλό πελάρσου, τι θέλω λαλό. Τέλος πάντων, θα σας αφήσω να ησυχάσετε. Ναι, ναι, αφήστε με, αφήστε με. Αφήστε με, γιατί ακόμα έχω μέσα στα αυτιά μου την έκρηξη της χειροβομβίδας. Ωραία, κουντά, ρε, λαγουίνα. Κρύψε, ρε, παιδί, ο Γι. Καλά, τσιος, φάτσι, μην. Εγώ του γε, μόλις δε φτιάχνω μη θα αρχείω. Κρύψε ρε, να περάσουμε. Ούσου, μέσα στα λαμπάτα. Ερλάντο, έλα σου, πού ήταν έτσι αγιές σας να φτύγετε ούζο, αφού ήταν έξω φρενών ειδικά μαζί σου. Σε καλά το μέσο μου. Ποιο μέσο ρε, ρε, να μου πουλάνε ρε, αυτήν τη στιγμή εσύ έπρεπε να μου λέει ευχαριστώ εμένα που σε έφκανα έξω μη θα αρχείω και δεύτερο έπρεπε να μου ζητήσει συγγνώμη για τον που κάνει, ρε άντρε μου. Εν καλά που λέει το αφή μου, φύ μου. Καλά ρε, sorry. Περασμένα, ξεχασμένα, πού ήβρες τον κόπρο? Κόπρος. Ρε, τόσο υπέροχος σύλλος είναι κόπρος, ρε. Τόσο είναι σύλλος, σύλλος, original και να όντων τότε. Οκ. Φέρε μου το δώρο μια θαυμάστρια. Φέρε σου το δώρο μια θαυμάστρια σου, ρε κουτουγέ. Και προσέχουμε τον εμείς να μην τον δύο κούζος να ονειστείλει στην προστασία σου. Εντάξει, τον δύο κύρις μου. Δεν έχεις πρόβλημα με κούζο γιατί θα πάω το πει. Δεν του αρέσκουν οι σύλλοι, φίλε μου. Ε, φίλε, αν κάνει έτσι πράγμα, να βάλω πόμπα, ρε. Άντε, Μαρτί. Ρε, άψε ο ράδιο να ακούσει κανέναν τραγούδι μου, τότε μου, περκυφάει. Τότε... Τι θέλεις, Μαρούλα? Μαρούλα, δεν θέλεις ότι έχω σοβαρή συζήτηση, δάμε. Πάντως δεν έχει καθόλου καλή συμπεριφορά. Προηγουμένως με απείλησε, κύριε Κούζου μας, ότι θα μου βάλει βόμβανη στο σπίτι μας. Αλήθεια, Μαρούλα? Ναι. Του Θεού. Πού είναι να βρω την μπόμπα, κύριε Δικητά, γιατί με τίποτε του κόσμου είναι ένα αστείο νεκάμα. Ωραία, δεν κάνεις έτσι αστεία, διότι η κυρία Λαού ανήκει σε άλλη κοινωνική τάξη. Πρέπει να κάνεις ανώτερα κοινωνικά αστεία, καταλάβες, Μαρούλα, διότι αρξίεται. Κύριε Δικητά, θέλω να σας πω κάτι πολλά σοβαρό και συνιστώ ψυχραιμία, διότι αφορά παραπάνω την κυρία Λαού. Επάθε τίποτε ο Ρολάντας μου. Πέ μου γρήγορα, χρυσή μου. Ελάτε ρε Μαρούλα, δεν πω μήνες κλείω στο μυαλό μου, Άννα μου. Εντάξει κύριε Δικητά, πριν λίγο, ακούω το ράδιο και άκουσα το με τα αυτιά μου κύριε Δικητά. Ελάτε ρε να μου πεις τώρα, ήταν πολλά το ράδιο ρε Μαρούλα. Έχουμε σοβαρή συζήτηση, λέω σου. Κύριε Δικητά, άκουσα το με τα αυτιά μου. Σας είπα ότι είναι παρανοϊκή. Ήρθε εδώ με ένα πανικοβάλι. Πέ, κόρη μου, είναι που άκουσες. Εσυχήσετε με ειλικρινά, διότι έγινε απόπειρα των
δολοφονία εναντίον του κύριου λαού. Α, Παναγία μου! Εναντίον του άνθρωπου! Δεν μπορώ! Είναι λίγο θυμίσω. Εφήρθηκε, κύριε διοικητά! Ρε Μαρούλα, είναι πραγματικά να λύσε έτσι από το μαμά μου. Το ταξί της γιατρού. Και πρέπει να έρχεται σιγά σιγά έτσι να μας αφήσει να περνάσουμε. Πελάρε μου και πάλι. Καλά. Παρατρέπεσαι, Ρόμπο. Ποιο έψι να με σκοτώσεις και να ρωτάς με αν είμαι καλά. Εντάξει, συγγνώμη, κύριε Λαϊ. Συγγνώμη, καταλήξαμε, ρε Μπάμπο. Με έχω πούφτει, κύριε Λαϊ. Ποιος τι είναι, είσαι εσύ υπεύθυνος για την έκρηξη της χειρογοβίδας. Εσύ έσυρες τη χειρογοβίδα. Εσύ ευθύνεσαι για την κατάσταση που βρίσκομαι εγώ εδώ τώρα. Ξέρεις ότι μόλις εκλείτωσα που του χάρω τα δόντια. Εντάξει, σημασία έχει, κύριε Λαϊ, ότι είσαστε καλά, κύριε Λαϊ, έξω. Έχει κοντά τους αστυνομικούς και να διεξάγουν ανακρίσεις για το χειρονοβίδα. Μπορεί να τους πείτε ότι μου υποσχέθηκε το χειρονοβίδα και να μπλέξω. Εντυπωσιακό και μπορεί να μπλέξουμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, ρε παππού. Ναι, μα ξέρεις, έχει κοντά τους δημοσιογράφους, εκεί όμως κάτω οι κλινικοί θέλουν να σας ρωτήσουν για το συμβάν. Καταλαβαίνετε, δημοσιότητα. Τελικά ίσως η έκρηξη της χειρονοβίδας να μας κύσε καλόν όσον αφορά τα μύθια. Κάτε να στολίσω τώρα. Εγώ είμαι γιατρός εδώ, μην επεμβαίνεις. Μάρουλα, λούσεις το παράμα. Όχι, μάλλον μπαίνεις το λούσεις, μάρα, μα είσαι γιατρός να κάνει τη δουλειά της. Μα εγώ ξέρω ότι άμα φυρτεί ο άλλος, αν μην του λούσεις έναν ποτήρι νερό, για σπίρτο κολόνια να μυριστεί, για 6-7 πάτσους, δεν ποφυρνέται. Μαρούλα μου, αυτό γινόταν πριν 100 χρόνια, έτσι. Ναι, να μπονεί, παίρνεις σε κάτι για την ηλικία μου. Μάνα μου, ποφύρτε την και ύστερα τσακώνεστε, μάνα μου. Κυρία Λουκία μου, είσαστε καλύτερα. Κυρία Λουκία μου, ακούτε. Ναι, νομίζω. Άρχεψε και φέρνει τα μίλια της. Άρχισα και στην έρχομαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγκαλώ, σύζυγος μου, πέτε μου, θέλω να ξέρω. Εγκαλώ, για πιθανή. Αν επιθάνεις, το ράδιο δεν είπε τίποτε. Αν είναι νεκρός, που και να σε να βάλω το εμβατήρι. Ναι, Μαρούλα, άκουσα κάτι εμβατήρι, δεν ξέρω, αλλά Μαρούλα, είναι σωστά πράγματα. Φίλε, έντρωει ο τότης πάλι. Μα δεν το αντιλάς. Φίλε, θα σου λύσω το μυστήριο. Άισπε. Τότε... Πράλακτε το τραγούδι, ρε φίλε. Συζύγιο, ρε αρφ. Μάρτι, άλλαξε τραγούδι, ρε. Σε δήλωση που έκανε πριν από λίγο, ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι πίσω από την βομβιστική απόπειρα κρύβονται πολιτικά αίτια. Αυτή τη στιγμή ο τέος βουλευτής Κωνσταντίνος Λαός βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ακόμη δεν έχουμε πληροφορηθεί ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Σε λίγο θα έχουμε νεότερες πληροφορίες για το συμβάν. Κλείστο, ρε! Αγιώ κλείζει η Ρολάντο. Ρε, μα άκουσες, ρε! Κάποιος προσπάθει να δολοφονήσει τον κύριο Λαό, ρε! Ναι, ρε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν χτύπησε να μην ζουν τα λόγια, δεν είναι νεκρός. Πρέπει να φύγω τώρα! Πάω τώρα που γίνεται! Ε, φίλε, ε! Ούσου! Όποιος ανακατώνεται με τα πίτουρα, τρώνε το μιόρνιδιο, ρε, κουμπά. Τώρα πού κολλάτε τώρα, κουτουγέ! Πολλά φίλε μου, επειδή ο κύριος λαός εμαχιόταν να βγει βουλευτής πάλι και γι' αυτό δεν τρώνε τον Ικελέτ. Ετσακώνονταν όλη μέρα και τώρα εβούρισε να την πάρει την κυρία λαού στο νοσοκομείο. Είναι που θέλεις να κάνει ρε Μαρούλα, την είδες σε ποια κατάσταση ήταν η κυρία λαού. Και μην ξεχνάς, ο κύριος λαός είναι φαντάρος αυτή τη μονάδα, ο κύριος Κούζος πρέπει να του συμπαρασταθεί. Να του συμπαρασταθεί, ναι, αλλά πρώτα-πρώτα πρέπει να ζωντανός. Τι λες τέτοια πράγματα. Κοπελές, μάθετε να πω είναι. Τα μάθαμε, έχουμε πάρα πολύ αγωνία, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κύριος λαός. Λεπτό ρε Ασκρά, εσύ που το μάθεις, αφού εσύ ήσουν πειθαρχείο. Άντε ρε Μαρούλα, είπε μου το σειράζ μου πάμπος που τ' άκουσε μάλλον στο γεύτσο και πέτσι είπε μου το. Τώρα να μου κάνεις εσύ ανάκριση, πότε θα το μάθα. Εντάξει ρε Πάμπο, μια ερώτηση είναι καμά. Ας κάνεις το όνομα. Παιδιά, αφήστε την κουβέντα και πάμε να μάθουμε τι έγινε τώρα, δεν είπε τίποτε ακόμα. Πάμε να βάλουμε την τηλεόραση να μάθουμε. Μπράβο, πρέπει να έχει έκτακτο δελτίο αυτή την ώρα. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, ο τέος βουλευτής Κωνσταντίνος Λαός, όπως βλέπετε, βρίσκεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Κύριε Λαέ, πείτε μας, τι ακριβώς έγινε. Ναι, είμαι σοκαρισμένος, τραυματισμένος και αρκετά συγκλονισμένος για αυτό που έγινε μέσα στο σπίτι μου. Έγινε μια δολοφονική απόπειρα εναντίον της ζωής μου. Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη. Θα σας πω. Βρισκόμουν στο σαλόνι του σπιτιού μου και διάβασα. Και ξαφνικά αυτό που έγινε ήταν τόσο αναπάντεχο που δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω.
Μήπως γνωρίζετε ποιοι έριξαν τη χειροβομβίδα? Δεν γνωρίζω, αλλά είναι πολύ εύλογο το ερώτημα σας. Δεν γνωρίζω να σας πω. Όπως ξέρετε, ήμουν βουλευτής. Είμαι πρώην βουλευτής και αυτή τη στιγμή κατέρχομαι στις βουλευτικές, στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Σε κάποιους δεν άρεσε αυτό. Θέλω όμως και ζητώ να οδηγηθούν αυτοί οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Είμαι βέβαιος ότι η κυπριακή δικαιοσύνη θα εξιχνιάσει αυτή την υπόθεση. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην αστυνομία και στην κυπριακή δικαιοσύνη. Καλό, είδετε. Ο λαός είναι όπως τον Άπαρον και διάρκεια συνεντεύξεις. Όχι όπως τον Άπαρον, ο άνθρωπος είναι τραυματισμένος, δε Μαρουλή. Ευτυχώς που είναι ζωντανός, να λες. Συγκλονισμένος και τα φάρμακα. Και πάντως όμως θέλω να ευχαριστήσω τον κυπριακό λαό. Τον κυπριακό λαό, ο οποίος έδειξε τόση συμπαράσταση σε αυτό που μου συνέβη. Σας ευχαριστώ όλους και με τη βοήθεια του Θεού, μόλις γίνω καλά, θα επανέλθω. Θα επανέλθω και θα φροντίσω όλα σας τα προβλήματα και ό,τι χρειάζεστε θα είμαι κοντά σας. Γεια σας. Διαφορετικά θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί, Ρίασκα, εμείς από πού το σπούν είχαμε σοβαρό πρόβλημα? Θα είχαμε, διότι ο λαός είναι στρατιώτης αυτής της μονάδας. Άρα λοιπόν, αν ήταν μακαρίτη, θα είχαμε πρόβλημα. Συγγνώμη, πάσα, αλλά του κάτι έπαθε να πάθει, λάθος ο παράδειγμα, πρέπει να μάθω να που γίνεται. Ηρέμησε, Ρολάντο μου, ηρέμησε, έτσι. Μόλις έδωσε συνέντευξη από την τηλεόραση, είναι εντάξει, τραυμάτισε και λίγο στα πόδια. Ναι, καταλαβαίνω, λέει, εμπαμπάζει με γέμου, θέλω να ξέρω πώς είσαι παιδί μου. Παιδί μου, έχει δίκιο ο στρατιώτης ο Ρολάντος. Είναι πατέρας του, πρέπει να ξέρει να νοιαστεί. Για το... Θα σε πάρω εγώ στο νοσοκομείο, παιδί. Ένα λεπτό, Ρεάσκα. Οδεύουμε προς διάλυση μες τούν την μονάδα. Ο Κούζος επήρε την Λαΐνα νοσοκομείο. Εσύ να πάρεις τώρα το Ρολάντο στο νοσοκομείο. Ποιοι να μείνουν μέσα. Συγγνώμη, Μαρούλα μου, αλλά μας προσβάλλεις, έτσι. Εγώ και η Εφη είμαστε και εμείς αξιωματικοί. Να φύγουμε, φεύγουμε, Ρολάντο μου, πάμε. Γιατί θέλω να μάθω και κάποια πράγματα πάνω. Να μάθει. Και ακούσετε, ο Ασκάς είναι παράξενος. Δεν ξέρω, κάτι περίεργο συμβαίνει. Πάντα είναι παράξενος ο Ασκάς. Πάντορα, εγώ παιδιά, εγώ λυπηθήκα πολύ λέω, κύριο Λάου. Εγώ ρε, κατά βάθος ήταν καλός άνθρωπος, παρόλο που επισκάλεσε την προηγούμενη φορά. Καμή ρε με τον Λάου ρε, θάψε το, αφού το ράδιο είπε ότι είναι καλά ρε. Ναι, αλλά τραυματίστηκε ρε, ούτε με κοφτε ρε, ο Σίλος μου κόμπον. Βάστα το Σίλο και ούρα ρε. Φασαρία, κάμου ρε, χιούμε ρε, γύρε στο ξαντέλε ρε. Πριν που έφευκε ρε. Και γιατί αμπούδομε ρε. Να σε φλέλα ρε, ο Μαρή, πόνο τότε μου, τότε. Τόλι, ρε! Σιγά να μέσα σε ακούσε, ρε, που του γίνει να δούμε που γίνει το χαραγγιστήριο. Ο λοιπόν, έτσι, χαρήγερο, σύνον μου, κατήχε τα σόλου, σα! Εντάξει, ρε, εσύ, μην κάνεις έτσι, ρε, σταμάτα, ρε, κουμπαρέ, το οποίο στα αποχωρητήριο, Κύριε Πάμπου, πού σωστά. Καλά, κύριε, ήρθα πάνω να επισκεφτώ και να μάθω για τον κύριο Λαόνι να μου γίνει. Καλά, είσαι καταλληλότερο άνθρωπο να στείλουμε το ευαισθητήρα σε εσένα. Εγώ είμαι ο καλύτερος, κύριε Δικητά. Πάντως, αν έπαθε κάτι σοβαρό, δεν θα το αντέξω, α. Όχι, κύριε Λαό μου, να είσαστε ήσυχοι, δεν έπαθε τίποτα, είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Μαζί, ρε, στο καλογία. Πέστε μου την αλήθεια, διότι θα φανώ ψύχρεμη και θα το αντέξω, πέστε μου. Κύριε Λαού, τώρα ήμουν πάνω, είδα τον άντρα σας, μάλιστα στεύκαμε μαζί του. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, απλώς έχει κάτι μικροτραύματα πάνω στα πόθια. Δηλαδή ολόκληρη χειροβομβίδα και κλείδωσε με μικροτραύματα ο κύριος Λαού. Δηλαδή τι θέλεις να πεις κύριε Δικητέ μου, έθελες να τραυματιστεί σοβαρά για όνομα. Όχι κυρία Λουκία μου, αλλά επειδή είμαι στρατιωτικός και γνωρίζω από έκρηξη χειροβομβίδα, σε κατάλαβε. Άις, αύριο να διεξαχθεί η έρευνα και να βγάλω και εγώ το δικό μου συμπέρασμα. Εγώ πάω να δω τον Κωνσταντίνο μας. Μέσα ο κύριος Κωνσταντίνος και διάσει εντεύξεις τώρα στα κανάλια. Α, έτσι, α! Έλα φύγε το γεγονός αν εκμεταλλευτώ. Ευτής, συνεντεύξεις στα κανάλια. Εντάξει. Τώρα, δίκιο είναι το πράγμα, πέτε μου. Εσχόλασε ο Ασκάς, γιατί εγώ έπρεπε να σχολάσω. Και εμείς, βρε Μαρούλα μου, αλλά δεν παραγωνιόμαστε. Ρε Μαρούλα μου, με τούτο που συνέβη και στον κύριο Λαόν, εν ούλοι που πρέπει να μείνουμε λίγες ώρες παραπάνω. Καλά, εντάξει. Κι όχι εγώ τηλέφωνο τον Αντρίκο μου να του πω ότι εναρκήσω να πάω. Τι έπαθες? Ελάτε να δείτε ποιος κάθεται πας στην καρέκλα μου. Ένα σκυλάκι μόνο μου ρε, μα τι όμορφο που είναι. Πολύ χαριτωμένο. Ναι. Να σε βρεθεί και ο σκύλος μες στο διοικητήριο. Εμείς που θέλεις να ξέρουμε. Μαρούλα μπορεί να έχασε τον δρόμο του και να πήγε στη μονάδα και του άρεσε το γραφείο σου. Ναι. Πάντως φαίνεται πολύ φοβισμένο.
ξυπνήσει το καημένο. Με τι φωνέ που βάλανε η Μαρούλα, πώ να με φοηθεί ο Τότη. Ποιο? Ο Τότη. Ξέρει το Σίλλο. Καλό. Είμαι σίγουρη ότι ξέρει για ποιον λόγο είναι ο Σίλλο δάμε. Και παίζετε μου τι αχάπαρε. Εμεί. Όχι, αγαπητέ Λάζαρε, όχι. Όχι, όχι. Δεν πρόκειται να αποσυρθώ. Όχι. Τα επίσμωσα περισσότερο με τον την αποπέρα που έγινε εναντίον μου. Βεβαίως. Διότι έχω εμπιστοσύνη εγώ στην κρίση του λαού. Θα συνεχίσω ακάθεκτο στον αγώνα. Ευτυχώς που την εγκλήτωσα έτσι ελαφριά. Ναι, λίγο πάνω στον πόδι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σου και θα έρθω και στην εκπομπή σου ξανά μόλις βγω από το νοσοκομείο. Ναι, άντε, γεια. Γεια σου, ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς είμαι καλά και ευτυχώς που δεν είσαι στο σπίτι γιατί θα είχαμε άσχημα ξεπέρασει. Αν κάνει γλώσσα σου γίνει να έδωσε. Η Σαμίνα μας είναι καλά, Χρυσέ μου. Ναι, ήταν στην κουζίνα, αλλά τρομοκρατήθηκε. Πρέπει να πας σπίτι να τη συμπαρασταθεί. Και να σε αφήσω μόνο σου, ο Κωνσταντίνο μου, να μην αφήσω μόνο σου. Ευτυχώς είμαι καλά, είπε ο γιατρός ότι σε λίγο να μου δώσουν εξιτήριο να βγω. Αν κύριε Ραϊσί, δεν είδε ποιο εσύ είναι τη χειρονομίδα. Δεν είδα. Δυστυχώς δεν είδα, κύριε Κούζο μου, αλλά πιστεύω ότι η αστυνομία θα ξεχνιάσει αυτή την υπόθεση ότι αυτοί οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να τιμωρηθούν. Δεν τίποτα, η αστυνομία θα του ανακαλύψει σίγουρα. Που έμπουν την έφαση στο βλήμα, πα στο ΟΔΑ Πισινό. Πού το, ποιο σου λέει, Εγώ είπα μου το. Όχι, ένα σκάι, έναν ποτόν το πράγμα σαν το σκάι που. Γιατί ρε κουμπάρε, πού είσαι ρε, ακόμα ένα να μου συμπαρασταθεί ρε. Εσύ που είσαι, εγώ ήρθα στην κλινική να φέρω τον Ρολάντο να δει τον πατέρα του. Ακόμα να σε συλλάβουν μπαμπούι. Ασκά με φωνάζει ρε, το νοσοκομείο που είσαι τώρα έχει γεμάτο αστυνομικούς ρε. Δεν να σε ακούσει κανένας. Ρε μα είσαι τελιαπελό ρε, τελιαπελό ρε. Ρε σε ανακαλύψουν ότι είναι εσύ που ρίξες τη χειροβομβίδα, θα πάει φυλακή ρε μπαμπό, θα πάει φυλακή. Είναι ο λαός που μου είπε ρε. Πού να φανταστώ ρε ότι χειροβομβίδα που νόμιζα ότι ήταν πολύ χαλασμένη, ναι. Καλασμένη ότι είχε να εκπισοκροτήσει. Α, ήθελε να σε παθέντα δηλαδή ο κύριος λαός. Τίποτε είναι παθερή ο λαός. Με τον το πράγμα που γίνηκε ο λαός πήρε πάνω του πολλά ρε. Πρώτα όλος ο κόσμος συζητά τον το γεγονός. Να δεις ότι να τον υψηφίσουν όλοι. Εγώ σου το λέω ρε Άσκα, ο λαός είναι να ξαναεκλεγεί. Είμαστε τα παιδιά της Κύπρου τα καλά. Κυπρέσε προσέχουμε και με φακά σπενιά. Κυπρέσε προσέχουμε και με φακά σπενιά. Δείτε μας την φωνιά, τρομέλα ρούγκαλα. Φέρνουν μας οι μαμάδες μας σουβλάκια σε φτανιά. Φέρνουν μας οι μαμάδες μας σουβλάκια σε φτανιά. Κύπρος πατρίδα μας και βόψε ήρα μας. Τώρα να κοιμηθείτε κι αύριο σφύρα μας. Τώρα να κοιμηθείτε κι αύριο σφύρα μας. Πού τα παίρνεις ρε τα ρίφια!